Σήμερα θα κάνουμε το οικονόμου μπρος quiz. Yay! Yay, ναι! Αυτό το quiz, όπως διαβάστηκε στον τίτλο του βίντεο που κάτω, είναι special για τους 300 συνδρομητές στο YouTube. Yay! Yeah. Yeah. Και αποφάσισα να φτιάξω ένα quiz σχετικά με την όλη ιστορία των οικονόμου μπρος μέχρι σήμερα. Είμαστε σήμερα μαζί με τα ξεδάφια μου Νίκος Σπύρος και εγώ Σπύρος. Και αποφάσισα να κάνουν το quiz μόνο τους για να δουν πόσο καλά θα πάνε. Το quiz αποτελείται από 30 ερωτήσεις και αν τα παιδιά από εδώ απαντήσουν σωστά από το 75% των ερωτήσεων, δηλαδή τις 23 σωστές, θα πρέπει να κάνω μια τιμωρία, την οποία θα δούμε στο τέλος του βίντεο. Αν όμως δεν απαντήσουν σωστά 23 ερωτήσεις, τότε θα κάνουν αυτοί οι δύο μια τιμωρία που εγώ επέλεξα. Παπάρια. Το quiz, σας πω από τώρα, αποτελείται από εύκολες, μέτριες και δύσκολες ερωτήσεις, δηλαδή έχει ποικιλία. Οπότε πάμε να δούμε! Άμα θέλετε, γράψτε από κάτω στο comment πόσα σωστά πιάσετε εσείς. Κανένα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε! Πρώτη ερώτηση. Πότε ανεβάσαμε το πρώτο μας βίντεο στο YouTube? 4 Δεκεμβρίου 2012, 4 Νοεμβρίου 2012, 10 Μαρτίου 2013 ή 4 Δεκεμβρίου 2013. Ωραία! Σίγουρα δεν είναι το Β. Γιατί? Γιατί είναι 4 Δεκεμβρίου σίγουρα. Α, γιατί? Επιλέξτε. Στη σελίδα στο Facebook γράφει μετά από 3,5 χρόνια φτάσαμε 300 subscribers. Ναι. Άρα, μετά από 3,5 χρόνια ήταν το 2012. Από το Α. Εσύ? Λέω Β. Αποφασίστε. Α, Β. Α. Α. Ναι. Σωστή απάντηση είναι το Β. Γαμίσου. Το ξέρω τα μπλόφα που είχε 2-4 Δεκεμβρίου. Είναι 4 Νοεμβρίου 2012 κανονικά. Παπάρια. Εγώ το ξέρα, ναι. 0-1. Καλά πάμε. Τώρα έχουμε χάσει ήδη μια ερώτηση. Ναι. Ποιο είναι το πρώτο μας βίντεο που ανεβάσαμε στο YouTube? Πώς θα πάρετε όλα τα ποτά στο Bartender Mix Genius? Top 10 πιο αναμενόμενα βίντεο games του 2013? Gangnam Style Dance Competition ή το Σώτο Μαγικό? Το Α. Πώς θα πάρετε όλα τα ποτά στο Bartender Mix Genius? Ζήλεις το Α, εσύ? Σε το μαγικό. Το έχεις δει, το έχεις δει. Σίγουρα. Ναι. Λέτε το Α. Το Α. Είναι λάθος. Άι, γάμι σου, ρε Νίκο, με τις ταιριάβασες. Η σωστή απάντηση είναι το Γ. Α, γάμι. Το Γ. Αλλά δεν είναι το Α, βγάλει. Δεν μετράει. Το Α ήταν. Το Α ήταν. Όχι, ρε, αυτό έχουμε βγάλει το Gangnam Style. Όλα τα έχουμε βγάλει. Από αυτά εκτός από το Β. Τι σημαίνει αυτό? Κοίτα, θα δούμε γιατί δεν βγάλει. Το Α ήταν, το ψάξει, το Α ήταν το σωστό. Το Γάμα είναι σωστό. Καμιέ. Σωστό είναι το Gangnam Style Dance Competition που το είχαμε κάνει μαζί κιόλας, μαζί με σένα. Εγώ ήμουν λίγο στο background. Ναι, εσύ ήσουν λίγο στο background. Το έχουμε σβήσει από το YouTube πλέον, αλλά αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο. 0-2 μέχρι τώρα. Κάτι βλέπετε, κάτι και δύο τιμωρία. Ποια ήταν η πρώτη σειρά που δημιούργησαν? Ανέκδοτα σε πράξη, το Σώτο Μαγικών, διαφημίσει ή αρχή ενό τέλου? Το Σώτο Μαγικών. Ωραία, σωστό είναι το Β, το Σώτο Μαγικών. 1-3. Ποια από τα παρακάτω είναι το βίντεο με τις περισσότερες προβολές του YouTube? Ρετρό διαφημίσει του 80, Grand Theft Auto 5 Special Edition Greek Unboxing, Ρετρό διαφημίσει του 90 ή Ανέκδοτα σε πράξη Part 4. Η σωστή διαπάντηση είναι το Α και εδώ Ρετρό διαφημίσει του 80. Ωραία, είναι σωστό. 2-4. 2. Σε ποιο βίντεο προσθέθηκαν αγγλικοί υπότιτλοι? Δεν έχω δει υπότιτλοι. Σουτ, The Pitoygro Challenge, κολόχαρτα ξεκόλιασμα, παράδα το YouTube νούμερο 1 και τα ίδια των εξεταζόμενων. Ποιο είναι το σωστό? Η σωστή απάντηση είναι το Δέλτα, τα ίδια των εξεταζόμενων. Είναι αυτό η ιδέα. Δεν ξέρεις, οπότε είναι Δέλτα. 3-5, σωστό και η πέμπτη ερώτηση, τα ίδια των εξεταζόμενων. Άμα ψάξετε, υπάρχουν όντως αγγλικοί υπότιτλοι, θα τους πάρουμε μετά, αφού ανεβάσουμε το βίντεο. Γιατί? Γιατί μπορούμε. Πόσα ήταν τα επεισόδια του Ανέκδοτα σε πράξη? 10, 17, 15 ή 12? 15. 15. Οκ, okay, γάμα, 4-6. Πάτε καλά με τώρα, μπράβο. Τώρα θα γίνονται μας. Πάμε. Πόσα unboxings έχουν κάνει οι οικονόμου μπρος? 4. 10. Αλφα. Πόσα λες?
ξέρω. Ο Νίκος λέει το Α. Εγώ λέω 4. 4. Εγώ λέω το Α. Σίγουρα. Σιγουρότατα. Καλά, βάλε. Α. Σωστή απάντηση, το Α! Ναι! Πώς έχετε κάνει? Έχουμε κάνει πολλά unboxings, ναι! Ένα PlayStation 4, ένα κινητό έχετε κάνει. Πολλά κινητά έχουμε κάνει. 5 κινητά! Ναι! Μπράβο, ο Νίκος είναι καλά διαβασμένος. Εγώ δεν κοίταξα καν. Προσωπορία μου. Σε ποιο βίντεο ο Γιώργος μιλούσε στα αγγλικά? Καλά, εντάξει. The Doritos Challenge, το Justin Bieber's Dead, 15 Gaming Facts ή Chrono Cross Salad Update. Το Vita. Vita. Ναι, ναι, το έχετε βγάλει. Σωστό είναι το Vita και δεν το έχουμε διαγράψει στο YouTube πλέον, αλλά υπάρχει. Μαλάκα, ναι, το έχουμε μετανιώσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Ναι. Έχουμε σωστά 6 από τα 8 μέχρι τώρα. Δεν θέλω να χειροτερεύω με παρακολουθήσει, κύριε. Και εσύ είναι μαλάκα. Μπράβο, μαλάκα. Ωραία. Σε ποιο ανέκδοτο σε πράξη πρωτοεμφανίστηκαν καινούργιοι χαρακτήρε? Δηλαδή εκτό από μένα και τον Γιώργο. Είναι το part 7, part 4, part 2 ή part 5. Το πρώτο που ήμασταν ναι ήταν εμεί. Ήταν το 5. Άρα και... ήταν το 5. Ναι. Άρα εγώ το 5. Το Δέλτα. Λέει και εδώ το Δέλτα. Ναι. Σωστή απάντηση είναι το Δέλτα. Το part 5 και έχετε σωστά 7 στα 9. 7 στα 9, αρχίζω να φοβάμαι λίγο. Δέκατη ερώτηση. Πότε γυρίστηκε το OB Vlog νούμερο 1? 27 με 30 Μαρτίου. 28 με 31 Απριλίου, 15 με 17 Απριλίου ή 1 με 4 Απριλίου. Δεν ξέρω κάτι αυτό. Είναι το vlog στο Ναύπλιο. Yes. Και είναι το βίντεο 28 με 31 Απριλίου. Ποτέ γυρίστηκε, όχι ποτέ βγήκε στο YouTube. Ναι. Καλά, εγώ δεν ξέρω καν ποιο είναι αυτό το βίντεο. Δεν το έχει δει. Όχι, ποτέ, δεν έχω δει κανένα βίντεο. Α, έστω κι άλλο. Ποιο λες? 28 με 31 Απριλίου. Ωραία, ο τηλεορνητικός. Ωραία. Σωστή απάντηση είναι η Γάμα. 15 με 17 Απριλίου είχα πάει την εκδρομή στο Ναύπλιο. Αυτό τι είναι, ήταν πολύ δυνατή δύο μέρε. 15 με 17 ρε βλάκα, 15 με 17. Α, είσαι ηλίθιος. Άμα παρατηρούσες, τα τρέιλερ για το OB Vlog είχαν βγει 13 Απριλίου και 14 Απριλίου. Που έλεγαν 2 days left και 1 day left. Πόσα στα... 7 στα 10. 7 στα 10. Πόσες διαφημίσεις δημιουργήθηκαν? 3, 4, 2 ή 6. Τα σιγάρα, τα σιγαράκια, το κολοχαρτό, ο γιακουμής. Ο γιακουμής δεν είναι διαφήμιση. Δεν είναι διαφήμιση. Πώς θεωρείται διαφήμιση αυτό? Το μαγικό τηλεκοντρόλ είναι δομισμένο. Όχι. Διαφήμιση δικών μας προϊόντων, ναι, κάνω και διευκρινήσεις παράλληλα. Λες βίτα? Όχι ακόμα. Σπύρο? Βίτα. Βίτα. Ωραία, ο Σπύρος λέει βίτα. Νίκο? Δεν σκεφτούμε τίποτα άλλο, πάμε το Β. Βίτα κι εσύ. Σωστή απάντηση είναι το Β. Ναι. 8 στα 11 μέχρι τώρα. Πόσες κατηγορίες εξεταζόμενων αναφέρονται στο ομώνυμο βίντεο? Δηλαδή στις κατηγορίες εξεταζόμενων. 5, 3, 6 ή 4. Εγώ θα πω 5. Κάτι λες. Το Α. Εσύ δεν έχεις κανένα άποψη, έτσι. Δεν έχω κανένα. Σωστή απάντηση είναι το Α, όντως. Είναι 5 κατηγορίες εξεταζόμενων. Δείτε το βίντεο, θα τα έχω όλα τα βίντεο μας κάτω στο description όποιος θέλει να τα δει για να επιβεβαιώσει τις ερωτήσεις. Μην τα δείτε να πέσει. Ευχαριστώ, Νίκο. 9 στα 12. 9 στα 12. Ποια από τις παρακάτω μόδες ακολούθησαν οικονόμου μπρος και έφτιαξαν και βίντεο σχετικά με αυτή? Dub, Ice Bucket Challenge, Gangnam Style ή όλα τα παραπάνω? Όλα τα παραπάνω. Εντάξει, ήταν προφανής ερώτηση. Εντάξει, σώπανε. Ποιο είναι το Δέλτα? 14. Πού γυρίστηκε το ανέκδοτο σε πράξη Park 9? Είναι Καρπενήσι, Αθήνα, Λαμία ή Αρκίτσα? Αρκίτσα είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα για διακοπές 5 μέρες. Ναι, εγώ λέω Β' ή Αθήνα. Αθήνα? Αθήνα. Κοίτα, μέχρι εμείς έχουν 11 στις 13. Καλά, Β'. Β'. 11 στις 14. Σωστό είναι η Αθήνα. Το κάναμε στην Αθήνα το Park 9 που ήμασταν πάλι μαζί στους πάντες από εδώ πέρα. Πόσα challenges έχει νικήσει ο Σπύρος? Πόσα challenges έχω νικήσει εγώ? 3, 2, κανένα ή ένα? Έχει νικήσει 2. Σας αφήνω να σκεφτείτε μόνοι σας. Έχει νικήσει το crossbar και το dizzy penalty challenge. Α, και το basket challenge, έχει νικήσει 3. 3 λες? 3. Σπύρο? 3. Σωστή απάντηση είναι το Β. Τι? 2. Το basket. Το basketball challenge έχω νικήσει εγώ μαζί με το DC Penalty Challenge. Το crossbar challenge έχω νικήσει ο αδερφός μου. Yay! Κανονικά βασικά έχεις νικήσει 3, αλλά το ένα είναι στο κανάλι του STRV, μπορεί να μετρήσει. Όχι, δεν μετράει αυτό. Κανονικά μετράμε μόνο τα βίντεο που είναι στο δικό μου κανάλι. Έχετε 11 στα 15. Νούμερο 16. Με ποιους YouTubers έκαναν την πρώτη τους συνεργασία η Οικονόμου Μπρος?
Α, Burbas Bros. Β, STRV. Γ, Καμένη Productions. Δ, GNM2. Το πρώτο ήταν το Β με το Zines και Ervis, το άλλο για το Zines Part 6. Όταν εννοώ συνεργασία, εννοώ επίσημα, δηλαδή να ανακοινώνεται στο YouTube, το κανάλι μας, ότι είμαστε συνεργάτες. Νομίζω στο Καμένη Productions. GNM. Τι λες εσύ? GNM. Τους ξέρεις? Όχι, αλλά κάτι μου λέγατε. Η Καμένη Productions νομίζω ήταν. Θα θέλω μια φορά να πω εδώ. Άμα είναι γάμα, σε νομίζω. Δέλτα. Σωστή απάντηση και αποφάσισα το Δέλτα. Είναι το γάμα. Σπύρο γαμιέ. Το κανάλι GNM2 για όσους απορούν είναι κάποιοι άλλοι που είχα κάνει επίσης vlog στον Άφηλο, δεν τους ξέρουμε προσωπικά καθόλου, απλά πρέπει να το βάλω να το πετάξω στο βίντεο. Πώς δεν είναι κανένα υποτάξει. Με τον STV δεν έχουμε κάνει συνεργασία. Καθόλου. Επίσημη συνεργασία. Ωραία, εντάξει. Ζώνω το γάμα και έρχεται 11 στα 16. Αρχίζω να πιστεύω ότι μπορώ να νικήσω. Λοιπόν, τι επάγγελμα κάνει ο Γιακουμής? Σουβλατζής, υδραυλικός, παρανοκοπιός ή συνεργείο πλυντηρίων? Έχει συνεργείο πλυντηρίων. Συνεργείο πλυντηρίων. Σωστό, εντάξει, ήταν προφανές, σε αυτό το Δέλτα. Το λέει στο τίτλο του βίντεο, ρωμάτα. Ναι, ήταν από τις εύκολες ερωτήσεις. Ωραία, 12 στα 17. Σε ποια διαφήμιση 8 τυχεροί κερδίζουν ένα δίλεπτο? Κολόχαρτα ξεκόλιασμα, τσιγάρα οικονομικός μπούφος, τα τσιγαράκια ή GTP είχαμε και τα νεύρα? Το σου λέει το γάμα με τα τσιγαράκια. Ωραία, αυτό. Γάμα. Πιστό είναι το γάμα. Μπράβο, λέει ψυχαριστή. Θα ξαναρωτήσει. Κανονικά στις επιλογές έχω βάλει όλες τις διαφημίσεις που υπάρχουν, που έχουμε κάνει εμείς. 13 στα 18. Πότε ανέβηκε το πρώτο μέρος του ανέκδοτο σε πράξη, δηλαδή το Part 1? 19 Μαρτίου 2013, 18 Μαρτίου 2013, 6 Απριλίου 2013 ή 25 Μαρτίου 2013. Από τις δύσκολες ερωτήσεις αυτές. Είναι ή 18-25. Ή 18-25. Όχι, δεν ξέρω, αποφάσισε. Εσύ δεν αμέσως ειδικείς τίποτα. Εγώ θα πω το Β. Θα πεις το Β. 28 Μαρτίου στο Β, λες. Ωραία, σωστή απάντηση. Είναι όντως το Β. Ναι. Ο Νίκος, παιδιά, είναι πολύ διαβασμένος. Του είχα πει εδώ και 5 μέρες να προετοιμαστεί για το quiz. Και έχει βρει πολλές απαντήσεις μόνος του, γιατί αυτός εδώ δεν έχει κάνει τίποτα. Για την ιστορία και μόνο, 6 Απριλίου έχει ανεβεί το βίντεο ρεπέρ δευμίσου του 80 και 25 Μαρτίου το Part 2 ήταν έρχοντα σε πράξη. 19 Μαρτίου τίποτα. 19 Μαρτίου τίποτα, ναι, έπρεπε να το βάλω στην επιλογή. 18 Μαρτίου είναι το σωστό, μπράβο Νίκο. 14-19 ή 14. 14 στα 19. Πώς λεγόταν το κανάλι του παιδιού το οποίο σχολίασε ο Γιώργος στο παράδοτο του YouTube? Αυτή η λεπτομέρεια φαίνεται στο βίντεο μόνο, ναι, για το ξέρω. Μόνο για 3 δευτερόλεπτα. Το είχα προσέξει, το είχα προσέξει κάποτε, αλλά δεν το είχα δει. Λοιπόν, George FTW, Comet Songmaster. Α, και το πλαμμένο. Ναι, Sofisof ή Lord of the Games. Είναι Lord of the Games που είναι. Lord of the Games, Delta, εσύ. You know nothing. Delta, κλειδώνουμε. Σωστή απάντηση είναι όντως το Delta. Μπράβο ρε Νίκο, είναι φοβερός ο Νίκος, παιδιά. Βασικά τα πρώτα δύο usernames δεν υπάρχουν καν στο YouTube, τα σέφτηκα από το κεφάλι μου. Ναι, επειδή έκανε comments μου και το δεστηριμένο. Ναι, και γάμα είναι άλλη μια που είχε κάνει επίσης vlog στον άνθρωπο που επίσης κοίταξε μια φορά. Ωραία. Σωστά είναι μέχρι στιγμής τα 14 από τα 20. 15. 15, α ναι, 15. Sorry. Πόσα άτομα, εκτός από μένα και τον Γιώργο, εμφανίστηκαν στο τελευταίο μέρος του ανάγκη σε πράξη? 4, 5, 2 ή 3. Εδώ υπάρχει μια μικροπαγίδα. Α, είναι και ο Στέφανος που δεν εμφανίστηκε. Θέλω να το σκεφτείτε. Δεν μετράνε τα μπλούμε σε αυτό το ανάγκη σε πράξη. Ωραία. Μόνο το κανονικό βίντεο. Ωραία, θα πω 4 και κλειδώνω. Αλφα. Αλφα. Σπύρο. Αλφα. Ωραία. Σωστό είναι όντως το αλφα. Είναι 4. Ήταν ο Σπύρος και ο Νίκος. Ήταν ο Σταμούλης ο Παναγιώτης και ο Κωνσταντίνος ο Μίστας. 16-21. 16-21, παιδιά, αρχίζω να φοβάμαι για κάποιο λόγο ότι θα κάνω εγώ την τιμωρία. Γιατί ο Νίκος είναι υπερβολικά καλός. Ποιο ήταν το τέταρτο unboxing που κάναμε? Grand Theft Auto V Special Edition, Assassin's Creed 4 Black Flag Skull Edition, Samsung Galaxy Express 2 ή Watch Dogs Dead Sack Edition? Είσαι πολύ σίγουρος όμως. Πάρα πολύ σίγουρος. Αυτό που είπε. Γαμά. Σωστή απάντηση είναι το Δέλτα. Είναι το Watch Dogs, θα σε κρίσω. Αυτή την ερώτηση χρειάζεται να την ψάξω κι εγώ για να επιβεβαιώσω ότι ήταν όντως σωστό. Γιατί ούτε εγώ το ήξερα. Οπότε θέλω κι εγώ που το ήξερα. Όχι, εντάξει. Σωστό είναι το Δέλτα. Γιατί νομίζω ότι ήταν πιο πολύ το Dead Check. Ήταν το Watch Dogs, δεν ξέρω. 16-22. Άλλη μια δύσκολη ερώτηση. Σε πόσα βίντεο που ανέβηκε ο YouTube εμφανίστηκε ο STRV μαζί με τα bloopers και μόνο στο δικό μας κανάλι? Έλα, μαζί με τα bloopers. Μαζί με τα bloopers. Έλα, είναι διαφορετικό μαζί με τα bloopers. Κοίτα, υπάρχουν κάποια βίντεο που τα bloopers είναι ενσωματωμένα σε ένα βίντεο και μετράνε σε ένα βίντεο. Όλα 12. Και κάποια τα οποία είναι διαφορετικά βίντεο. Επιλογές 6, 12, 19 ή 21.
Ο Σπύρος απλά πετάει επιλογές και δεν ξέρει καν. Καταρχάς δεν είναι 21. Σε πως βίντεο είναι. Α, στο YouTube. Μαζί. Ναι, στο YouTube. Συνολικά. Δηλαδή και στο Pokemon για παράδειγμα. Ναι, Pokemon Go. Μετά το Pokemon Go. Δεν γίνεται γιατί άμα είναι ξέρω εγώ 6. Γάμα. Όχι, κοίτα, κοίτα. 6 τα. 12 δεν είναι σίγουρα. Ναι. Εγώ λέω γάμα. Γιατί είναι το διπλά. Γάμα. Γάμα και δύο γάμα. Σωστή απάντηση είναι όντως το γάμα. Ναι. Είναι 19 βίντεο STRV, 17 στα 23. Πότε φτάσαμε τους 300 subscribers. Εντάξει, είναι ψηλό έχω ερώτηση, είναι αυτές οι επιλογές. 5 Απριλίου 2016, 5 Ιουλίου 2016, 5 Ιουνίου 2016, 5 Μαρτίου 2016. Είναι 5 Ιουλίου 2016. Γιατί βγάλει το βίντεο Pokemon Go πριν. Ναι, ναι. Και βγήκε τον Ιούλιο. Σωστή απάντηση είναι το Β, όντως. 5 Ιουλίου 2016. Ήταν ψιλοπροφανής η απάντηση, γιατί δεν είχα πολλές επιλογές που ήταν εντελώς σίγουρες. 18-24. Ποιο μέρος του Reddit σε πράξη δεν είχε το Benny Hill Song στο outro? Part 4, 12, 9 και 5. Ήταν το Part 5, που στο τέλος βάλαμε το Θάρισα να μπαίνει η άκρη. Άρα είναι το Delta. Γνωστό είναι το Delta και παρεμπιπτόντως το Part 5 το γυρίσαμε όντως στην αρχίτσα εδώ πέρα που είμαστε τώρα. Έχουν σωστά 18 από τις 25. Γκέι! Και έχουν ξεπεράσει ήδη το ρεκόρ του STRV, γιατί είχε 18 STRV και ο Γιώργος επίσης είχε 18, γιατί έκαναν πολύ το quiz, αλλά εκτός κάμερας. Ποιο προϊόν των Καμένη Productions έκαναν δυσφήμιση? Τηλεόραση Swangsung, το μαγικό τηλεκοντρόλ, GDP Χάβη για τα νεύρα ή τσιγάρο οικονομικός μπούφος? Το Β, το μαγικό τηλεκοντρόλ που δεν ήταν δημοσιευμένο. Σωστό είναι όντως το Β. 19-26, η τηλεόραση Swagsung είναι όντως προϊόν των Καμένη Productions. Αλλά δεν έχετε δείξει βίντεο. Απλά δεν το έχουμε δείξει βίντεο. Τα υπόλοιπα δύο είναι διαφημίσεις δικές μας. Έχω κάνει σκατά μέτρημα. Δύο φορές. Άρα είμαστε 21-26, έτσι. Έχω κάνει σκατά μέτρημα, παιδιά. Γκέι! Στο Basketball Challenge, με ποια προσπάθεια σκόραρε ο Σπύρος, δηλαδή εγώ. Κάθε προσπάθεια, κάθε φορά έχετε. Ήταν δύο φορές κάθε γύρο. Καλά, πες τώρα τις απαντήσεις. Όχι. Λοιπόν, με την τέταρτη, με την έβδομη, με την δέκατη τρίτη ή με την εντέκατη. Νομίζω πρέπει να είναι ήδη το Β', η έβδομη. Σφύρο. Αυτό κατάλαβα. Το Β' λες. Είναι λάθος. Ποιο είναι? Το Δέλτα είναι το σωστό, με την εντέκατη σκόραρα. Στην αρχή έχασα 5, μετά έχασα άλλα 4. Και στον τρίτο γύρο που κανονικά θα ρίχναμε 3, το βάλαμε τη δεύτερη. Άρα με την 11η σύνολο. Yeah. 21-27. Αν όντως είναι στο μέτρημα, γιατί δεν ξέρω πώς κατά το έκανε λάθος. Πόσα κρουασάν μπήκαν στην τσάντα στο πρώτο τρέιλερ για το OB Vlog 1, για το 2 Days Left? 5, 4, 6 ή 3. Δεν έχω δει κάτω βίντεο μου. Δεν το έχεις δει. Γιατί δεν δέρεις τα βίντεο μας, ρε. Γιατί είναι vlog, βαριέμαι. Δεν ήταν vlog αυτό, τρέιλερ ήταν ένα λεπτό βίντεο. Εγώ λέω το Delta 3. Λες το Delta 3. Το ξέρω τι τύχη σου βάζεστε πάνω στον ήλιο, έτσι. Εγώ ξέρω, αλλά δεν είναι τελευταία που πρέπει να κάνω. Όχι, έχουμε αλλιώ. Έχετε 21 στα 27. Και λες το 3. Σωστή απάντηση είναι το Α. 5. 5 κρασάν που είναι καλά. Καταρχά μου έχει πει μετά ότι έχει βάλει 3. Πότε το είχα πει αυτό. Μου έχει πει ότι έχει βάλει 3 κρουασάν. Χάμα το, τέλο πάντων. 3 κρασάν είχα βάλει στην actual τσάντα μου όταν είχα εκδρομή. Αν το είχα βάλει 5. Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Πόσα λεπτά πήρε τον Γιώργο για να φάει ένα πιτόγυρο στο πιτόγυρο challenge? Λέω το λιγότερο χρόνο. Δύο λεπτά. Δεν ξέρω τις επιλογές, είναι εδώ κάτω, θα τις γράψω. Λοιπόν, εγώ θα πω. Νομίζω 1:21. 1:21. 1:21, 1:21. Σίγουρα. Σωστό είναι το γάμα, όντως. Ναι. 1:21, 64. 22:29. Είμαστε στην τελευταία ερώτηση. Αν απαντήσετε σωστά, θα κάνω το challenge που θα μου πείτε εσείς. Και αν απαντήσετε λάθος, θα κάνω το challenge που θα σας πω εγώ. Τι είναι η τελευταία ερώτηση, τάχα είναι. Νούμερο 30. Νούμερο 30. Πόσες διαφημίσεις υπάρχουν στο βίντεο ρετρό διαφημίσεις του 90? Τι! Επίτηδες επέλεξε την ερώτηση. Επίτηδες επέλεξε την ερώτηση. Τι! 33, 29, 31. Είναι εντελώς την 27. Τι εννοείς? Είναι τελώς την τυχευτή ερώτηση. Ναι, αυτή την ερώτηση όντως και εγώ να την ψάξω. Έκανα και μέτρησα όλες τις ρυθμίσεις που είχαμε πάρει στο βίντεο. Εγώ θα πω 29, φίλε μου, το Β'. Δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι, δεν το έχω δει καν ολόκληρο. Εντελώς την τυχευτή 29. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Σωστή απάντηση είναι
29. Απαντήσανε ρούφα. Απαντήσανε 23 στις 30, ακριβώς το 75%. Γαμώ τη ζωή μου. Έχασα το challenge. Βασικά δεν ξέρω καν αν είναι σωστό ή σωστό το μέτρημα. Δεν θα το κοιτάξουμε. Γιατί πώς έκανα λάθος το μέτρημα. Αν έχουμε μετρήσει λάθος και πάλι όπως και, δεν παίζει να έχουμε χάσει το challenge. Και πάμε και δύο ακόμα λάθη να έχουμε κάνει που δεν νομίζω. Δεν πειράζει, δεν το βλέπουμε τώρα. Τώρα πρέπει να κάνεις τη δημορία. Και σωστά να έχεις το μέτρημα πάλι θα νικάγαμε γιατί δεν κάναμε κανένα λάθος μετά. Κάνετε νομίζω παραπάνω λάθος. Όχι Σπύρο. Τέλος πάντων έχασα. Να βάλουμε να φάει μια κουταλιά κανέλα. Ναι. Άλλη κουταλιά όμως. Ναι, εντάξει. Και αν νικούσα, θα τους έλεγα να φάνε ο καθένας από μια κουταλιά πιπέρι. Αλλά πρέπει να φάω κανέλα. Πρέπει να φας κανέλα. Γαμώ το σπίτι, ρε γαμώ το. Τελικά έγινε ένα μπέρδεμα στο μέτρημα των απαντήσεων στο τέλος. Και τελικά τα παιδιά απαντήσανε 22 στις 30 ερωτήσεις. Δηλαδή αποτύχανε στο challenge. Όμως, επειδή. Έλα τον Νίκο. Γεια σας. Επειδή ο Νίκος απάντησε τις περισσότερες ερωτήσεις μόνος του και θα κέρδιζε κανονικά μόνος του, θα γλιτώσει την τιμωρία εσύ. Ευχαριστώ. Και εσύ θα τον πιείς τώρα και θα φας πιπέρι. Εδώ είναι το πιπέρι. Είναι καινούριο. Είσαι έτοιμος? Όχι. Μην κάνεις μαλακή και φυσικά. Να το λείψω. Όχι. Σκαθά. Πέθες. Πέθα, λάβες. Κοίτα αυτό. Δεν το φάω αυτό. Μαλάκα θα πεθάνεις, ε. Πες και κάτω. Πιστεύω ότι εδώ δεν θέλουμε να σκοτώσουμε τον άνθρωπο. Αυτή είναι μια ικανοποιητική κουταλιά. Είναι. Φτερνίζεται ήδη. Θα στο βάλω ράσο σώμα. Κάτσε να βλέπω το πιο κουταλί. Αυτά για να ξέρεις τι παθαίνεις όταν δεν μαθαίνεις το οικονομικό προσφύγιο. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Κάντε like στο βίντεο σας άρεσε, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τον Νικόλαο μου μπρος!